Βυρητός. Η νύχτα έγινε μέρα. Η πολεμική αεροπορία του Ισραήλ βομβάρδισε ξανά νότια προάστια της Βυρητού. Η Χεσμπολά απάντησε με μπαράζ ρουχετών σε κεντρικό και βόρειο Ισραήλ. Η Αδαμαντία Λιόλιου και ο Δημήτρης Αλεξάκης καταγράφουν τη στιγμή του συναγερμού όταν οι πολίτες τρέχουν στο καταφύγιο. Βρισκόμαστε σε ένα καταφύγιο μέσα στο εσωτερικό του κτηρίου. Όπως μπορείτε να δείτε, οι πολίτες έχουν έρθει εδώ για την ασφάλειά τους. Έχουν ηχήσει οι σιρήνες σχεδόν σε όλο το βόρειο όπως και το κεντρικό Ισραήλ. Ήδη έχουμε ακούσει και 3 τουλάχιστον εκρήξεις. I talked with the IDF, with Pikud HaOref, and we are going. I hope they will change a little bit of their sirens, their alarms when drones come to the area, and they will actually play the alarm when it's close to Nesher and not in Nesher, that we can protect ourselves better. Λίγο νωρίτερα η Χεσμπολά είχε κάνει λόγο για πλήγματα εναντίον στοιχείων του Ισραηλινού στρατού στα περίχωρα της πόλης Beit Jbail στο νότιο Λίβανο. Από την επίθεση, 6 Ισραηλινοί στρατιώτες έπεσαν νεκροί. جنوبی لبنان میں حزب اللہ کے ساتھ جھڑپ میں 6 اسرائیلی فوجی ہلاک اور 1 زخمی ہو گیا۔ کیا όλα αυτά με το βλέμμα στραμμένο στην πρώτη επίσκεψη του νέου Υπουργού Άμυνας του Ισραήλ, Ισραήλ Κατς, στη διοίκηση του Βορρά με τον αρχηγό του επιτελείου και το διοικητή. Ο Υπουργός Άμυνας ξεκαθάρισε πως το Ισραήλ δεν θα κάνει βήμα πίσω. Δεν θα πάρουμε το πόδι μας από το πετάλι και θα συνεχίσουμε να χτυπάμε τη Χεσμπολάχ στη Βηρητό και στον υπόλοιπο Λίβανο, μέχρι να επιτευχθούν οι πολεμικοί στόχοι. Όσο βρισκόμαστε εδώ, η τρομοκρατική υποδομή καταραίει στη Βηρητό. Θα συνεχίσουμε και θα χτυπήσουμε τη Χεσμπολάχ παντού. Την ίδια ώρα, στο επίκεντρο της συζήτησης, στο πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Στην Τεχεράνη έφτασε ο επικεφαλής της πυρηνικής επιτήρησης των Ηνωμένων Εθνών, Ραφαήλ Γκρόσι, ο οποίος σήμερα έχει συνάντηση με τον Υπουργό Εξωτερικών της χώρας, Αμπάς Αράκτσι. Ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαήλ Μπαγαΐ, δήλωσε ότι η Τεχεράνη έχει παραμείνει προσιλωμένη σε όλες τις υποσχέσεις της, θα συνεχίσει τις ειρηνικές πυρηνικές του δραστηριότητες στο πλαίσιο των εθνικών συμφερόντων και αναμένει από τον Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας να ακολουθήσει μια ανεξάρτητη και επαγγελματική προσέγγιση χωρίς πολιτικές πιέσεις και εκτιμήσεις.